Να δούμε αν ο επόμενος προσκεκλημένος μας θα είναι αυτός που θα σπικάρει τον τελικό του Champions League ή όχι. Καλησπέρα, Ανδρέα Παλομπαρίνη. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Τι κάνεις? Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Στον αέρα. Μόνο, σε θαυμάζω μόνο στην Κοσμοτέ TV. Και εσένα και τον Μιχάλη τον Τζόχο που τον έχουμε κάθε μέρα εδώ μαζί. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν ξέρεις ακόμα αν θα είσαι στο Παρίσι εσύ μαζί με αυτούς τους πέντε τυχερούς της Κοσμοτέ TV που θα κερδίσουν. Στο Παρίσι θα είμαι. Θα είμαι στο Παρίσι, αλλά με Χρήστο Σωτηρακόπουλο που είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το Champions League, τους τελικούς του Champions League. Όλα αυτά τα χρόνια με το όνομά του. Θα είμαστε παρέα. Θα είναι και η Λίβερπουλ. Δεν θα είναι η Λίβερπουλ, η μία από τις δύο ομάδες. Κοίταξε, λογικά μπορεί να είναι και η Λίβερπουλ, βέβαια. Μπορεί να είναι και η Λίβερπουλ. Είναι πολύ πιθανό να είναι η Λίβερπουλ. Για το σημερινό, τι λες. Και καλύτερα να σου πω την αλήθεια, να είναι η Λίβερπουλ για να δούμε και έναν τελικό μεγάλων προσδοκιών. Γιατί όχι ότι δεν υπήρξαν οι προηγούμενοι αντίστοιχα, αλλά νομίζω ότι αυτή η Λίβερπουλ φτάνει στον απόγειο έτσι, της πορείας της αυτήν τη σεζόν. Όλοι είναι πιο όριμοι, ο Κλόπ είναι πολύ πιο έτσι, έτοιμος για να κάνει γιατί όχι και αυτό το τετραπλό επίτευγμα. Οπότε να δούμε τι θα συμβεί. Και τώρα όποιος και να είναι από την απέναντι, εντάξει, το παιχνίδι θα είναι τεράστιο, ας πούμε, εντάξει, εννοείται, και θα είναι και πολύ τυχεροί όλοι όσοι βρεθούν στο Παρίσι στο τελικό, είτε η Ρεάλ είτε σήμερα που είναι το μεγάλο. Εγώ θα ήθελα να είναι η Ρεάλ. Θα ήθελα να είναι η Ρεάλ. Η Ρεάλ, γιατί? Γιατί δεν θα ήθελα να δω αγγλικό εμφύλιο. Χρωστάει και κάτι η Λίβερπουλ στη Ρεάλ, τώρα που το σκέφτομαι, τώρα που το θυμάμαι. Για τελικό. Ναι. Κάτι χρωστάει. Σωστά. Αύριο έχουμε και το παιχνίδι. Την προηγούμενη, τη Μεγάλη Πέμπτη ήσουν στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Στον πρώτο ημιτελικό. Για το ζευγάρι εννοώ. Έτσι, είναι και ο δεύτερος Ισλαμίας με τον Παναθηναϊκό. Από αυτό το μάτς, το πρώτο και το δεύτερο που έρχεται τώρα αύριο, τι κράτησες περισσότερο? Κοίταξε, αυτό που είδες δηλαδή για τους δύο αντιπάλους. Το πρώτο νομίζω ότι ήταν δύο ομάδες που προφανώς μετά από αυτή τη σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων θέλαν ένα θετικό αποτέλεσμα για να ισορροπήσουν κάπως τα πράγματα και να βρουν και πάλι τα πατήματά τους, γιατί κακά τα ψέματα είναι δύο ομάδες που έχουν τραβήξει κουπί όλο αυτό το διάστημα και στην Ευρώπη και στις εγχώριες διοργανώσεις, οπότε προφανώς είναι και μια στιγμή λογικής έτσι, κόπωσης, λογικής κάμψης. Το έχουν νομίζω όλες οι μεγάλες ομάδες και στα ξένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το βλέπουμε αυτό το διάστημα. Τουλάχιστον εκεί που υπάρχει ακόμα μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε το πρώτο μάτς ήταν παιχνίδι όπου και οι δύο σκέφτηκαν περισσότερο να μην χάσουν. Αυτό θα είναι ένα μάτς όπου όμως πρέπει να σκοράρουν. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ χρειάζονται τον γκολ και νομίζω όποια από τις δύο ομάδες σκοράρει πρώτη θα πάρει και την πρόκριση. Δεν βλέπω δηλαδή να μπορέσει κάποια από τις δύο, αν το δεχτεί τον γκολ, να αντιστρέψει τους όρους. Θα είναι πολύ δύσκολο, εξαιρετικά πιθανό να συμβεί αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αλλά... Σε μια διοργάνωση που μετράει και το εκτός έδρας γκολ, έτσι. Αυτό. Ακριβώς. Το έχουμε εμείς εδώ, να ξεχωρίζουμε δηλαδή, στην Ελλάδα. Αλλάζει εντελώς η ροή της υπόθεσης πρόκρισης. Οπότε νομίζω ότι θα παίξουν περισσότερο για να σκοράρουν. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, ακόμα περισσότερο πάω γιατί γνωρίζω ότι αν πετύχει τον γκολ θα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα. Άρα το παιχνίδι... Οπότε θα δούμε ένα διαφορετικό μάτς σε σχέση με το παιχνίδι της Τούμπας. Αυτό, δηλαδή αυτό που είδες και περιέγραψες για την Κοσμοτέ TV την προηγούμενη εβδομάδα στην Τούμπα, τη Μεγάλη Πέμπτη, ήταν αυτό που περίμενες δηλαδή, έτσι. Αυτό περίμενες να δεις και αυτό το είδες να αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό περίμενα και αυτό είναι ακριβώς αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, χωρίς να ξεχωρίζει. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι η στιγμή όπου και οι δύο ομάδες χρειαζόντουσαν ένα θετικό αποτέλεσμα, να ισορροπήσουν λίγο τα πράγματα. Γιατί ο ΠΑΟΚ που ερχόταν από αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός με την κατάσταση που έχει να κάνει με τον τρόπο παιχνιδιού που δεν αρέσει τόσο πολύ στους φιλάθλους, που δεν εντυπωσιάζει, αλλά που
προφανώς γνωρίζει περισσότερο από όλους και ο Πέτρο Μαρτίνς τι είναι ικανή ομάδα του, όπως και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί είναι δύο προπονητές που κακά τα ψέματα έχουν στη διάρκεια της σεζόν δείξει πόσο βελτίωσαν αγωνιστικά τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ το έκανε γνωρίζοντας πώς ξεκίνησε η σεζόν και πού έφτασε ο ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί μην το ξεχνάμε, έφτασε μια ανάσα από τα ημιτελικά μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, που θα ήταν ένα τρομερό επίτευγμα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, έχοντας εξασφαλίσει στην ουσία τον τίτλο, θέλει γιατί όχι να μπορέσει να χαρίσει αυτό το όνειρο του double. Αλλά σαφέστατα ένα μάτσο όπου όποια από τις δύο ομάδες σκοράρει θα έχει και το πάνω χέρι. Από τον ΠΑΟΚ, Ανδρέα, τι λείπει αυτή τη στιγμή, ας πούμε? Δηλαδή, αν μπορούσε κάτι να βάλει, κάτι να μπολιάσει, να ενισχύσει, τι θα ήταν αυτό? Τι θα έπρεπε να είναι, έτσι πως τον αγωνιστικά εννοώ? Θα ήταν το γκολ. Νομίζω ότι αυτό λείπει στον ΠΑΟΚ. Το εύκολο γκολ. Το γκολ που προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει το παιχνίδι του. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που το έχουμε παρατηρήσει στη διάρκεια της σεζόν. Εξελίχθηκε σε πολύ καλή ομάδα που παίζει το build-up από την άμυνα. Ναι. Αυτό το σύστημα του Ρασβάν Λουτσέσκου και που είναι και ένα σύστημα το οποίο το βλέπουμε αρκετά στις μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό να το χρησιμοποιούν οι προπονητές. Mm. Αλλά προφανώς διέκρινε τι μπορεί να λειτουργήσει σωστά και τι όχι, και εκεί εμπιστεύεται περισσότερο και κάποιους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι το εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ. Απλά του λείπει η τελευταία πάσα, το σουτ, η κίνηση του επιθετικού, του λείπει αυτό το εύκολο γκολ που ενδεχομένως δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έχει. Σε κάποια παιχνίδια το είχε, αλλά στα τελευταία προφανώς κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Στο πρώτο παιχνίδι, είναι η τελευταία. Στο πρώτο παιχνίδι, Ανδρέα, την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξε ρόλο και η στεναχώρια ή η απογοήτευση, ή ότι τα έδωσε όλα ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό με τη Μαρσέη? Έπαιξε ρόλο σε αυτό, δηλαδή? Βέβαια, έπαιξε ρόλο, γιατί μην το ξεχνάμε, όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ έδωσε μεγάλη ενέργεια, μεγάλη δύναμη, έτσι όλες τις προσπάθειες για να πετύχει αυτόν τον στόχο. Και κακά τα ψέματα, η ομάδα μετά χάνει την ενέργειά της και δεν έχει καταφέρει να πετύχει αυτόν τον στόχο. Το είδαμε και με άλλες ομάδες στα ξένα πρωταθλήματα, δηλαδή την πορεία που είχαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και όταν δεν μπόρεσαν να πετύχουν τον στόχο σε μάτς που μπορεί να ήταν αμφίρροπα και παίχθηκαν έτσι στα ίσια, κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά ξεφούσκωσαν. Χάνεται η ενέργεια, αυτή η κορύφωση που έρχεται μετά αγωνιστικά προφανώς. Οι ποδοσφαιριστές αισθάνονται ότι όχι ότι τα έχουν δώσει όλα και δεν μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω, αλλά προφανώς υπάρχει απογοήτευση. Ψυχολογικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τελευταία ερώτηση: στην Ιταλία ποιος θα πάρει το τίτλο? Στην Ιταλία πολλά εξαρτώνται από το αυριανό ματς ανάμεσα στην Μπολόνια και την Ίντερ, αλλά και από παιχνίδια που προφανώς εμείς θεωρούμε ότι είναι και που μπορεί να αποδειχθούν πολύ δύσκολα για τις ομάδες που θεωρούνται φαβοροί. Έτσι, η Μίλαν έχει μια δυναμική τώρα καθώς διατηρεί την πρώτη θέση, η Ίντερ έχει αυτό το παιχνίδι λιγότερο με την Μπολόνια αύριο στον Νταλάρα, και από εκεί πέρα νομίζω ότι η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη τώρα θα είναι η Μίλαν, θα είναι η Ίντερ. Στο Μιλάνο θα μείνει όπως και να έχει το σκουδέτο. Οι Ιταλοί γράφουν ότι η Γιούβε θέλει το Τσιμίκα. 13 λέει, δίνει. Νωρίτερα. Θέλει τον Τσιμίκα. Ο Μιχάλης μου έλεγε ότι δεν. Τόσα είχε δώσει και η Λίβερπουλ, ας πούμε. Για τον νομίζω Τσιμίκα. Αυτός που τρώει τα χέρια του είναι ο Ντε Λαουρέντις, που ήταν να τον πάρει πριν πάει στη Λίβερπουλ και τελικά δεν τον πήρε. Δεν τον πίστεψαν τόσο ή δεν έδωσαν τόσα λεφτά. Μάλιστα. Λοιπόν. Όχι, νομίζω ότι μπορεί να βρήκαν και κάτι άλλο, το οποίο όμως δεν ανταποκρίθηκε. Μάλιστα. Καραϊσκάκης αύριο εσύ περιγράφεις για Κοσμοτέ τον ημιτελικό. Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια πολλά, Αντρέα. Να είσαι καλά. Καλή να είσαι καλά. Συνέχεια, χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη, να είσαι καλά. Αληθώς Ανέστη. Ήταν ο Αντρέα Παλομπαρίνη, κυρίες και κύριοι.